Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ακόμα βίντεο. Ξέρω, έχω αρκετό καιρό να ανεβάσω βίντεο. Όμως, σήμερα έρχονται οι προβολές. Ωραία, έρχεται βίντεο Johnny the Fox. Όχι, έρχεται, τώρα θα γίνει καλά, περίμενε. Μη το πας πιο μπροστά, please, έλα. Έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους 70 subscribers, για την ακρίβεια 72. Και αυτό, πάμε γρήγορα στο βίντεο, γιατί η ώρα είναι 4 τώρα που κάνω αυτό το βίντεο το πρωί, τα ξημερώματα, 4 η ώρα. Οπότε ναι, είμαι κουρασμένος, όλη τη μέρα δεν έχω κοιμηθεί. Έχω ξυπνήσει 11 η ώρα, ναι. Οπότε πάμε στο βίντεο, να μην το πολύ λόγω κιόλας, γιατί σας πρίζω τη τέτοια, το ξέρω. Ναι, πάμε στο βίντεο. Που τι δεν ξέρεις. Αρχίζουμε με ένα 20 λεπτό intro. Γεια σας φίλοι μου για άλλη μια φορά. Γεια σου και σε εσένα φίλε μου για μια ακόμα φορά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τους νέους YouTubers της Ελλάδος. Πάμε να τους θαυμάσουμε. Είναι νεαροί YouTubers οι οποίοι πιάστηκαν στο δικό μου καυγά, να το πω έτσι, με τους Τιξάκου και ανεβάσαν κάποια βίντεο. Και αυτοί οι YouTuber θα μπουν στα σπίτια μας αύριο μεθαύριο. Μπα, εγώ δεν θέλω στο δικό σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δουν γονείς αυτό. Περισσότερο γονείς να το δουνε. Και να προσέχουν τα παιδιά τους. Να μην τους αφήσουν να ανοίξουν τέτοιο κανάλι, παιδιά. Τέτοιο στυλ κανάλι. Έχουν παρασυρθεί πάρα πολύ οι πιτσιρικάδες και νομίζουν ότι πιάσανε τον παπά, ξέρετε από πού. Νομίζω ότι είναι η αγαπημένη του ατάκα, αλλά δεν ξέρω. Και ότι θα ανοίξω ένα κανάλι, θα γίνω καναλάρχης. Θα γίνω τάδε, θα γίνω σαν τον τάδε. Να προσέχετε γονείς. Πάμε να το δούμε. Έχω αποθηκεύσει μερικά εδώ πέρα. Τα έχω αποθηκεύσει εδώ πέρα, σε λιδοδείκτες. Ας τα πάμε τη σειρά. Πάμε από κάτω προς τα πάνω. Όχι, θα ξεκινήσω με τον πιτσιρίκο. By the way, εγώ είμαι πρώτος. Να δείτε ότι δεν είναι ούτε 12 χρονών. Μπρρρ. Και αυτό το παλικάράκι έκανε κανάλι. Παρασύρθηκε, 0 εμπειρίες από τη ζωή και κάνει κριτική. Βλέπουμε και σένα, σε βίντεο σου, με το τσιγάρο στο χέρι, προσπαθείς να το κάνεις όσο πιο πολύ family friendly μπορείς, αλλά το μυαλό σου δεν το τραβάει, πώς να σου το πω. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, καλησπέρα, καραγκιός μου γελέ εδώ. Ναι, ξέρω. Είναι ούτε 12, δεν είναι. Τι λέτε εσείς. Πώς, παιδιά, άκουσε. Είναι ακριβώς σαν το Στίξ. Κάνει ακριβώς σαν το Στίξ, είναι ό,τι να είναι, δεν πρέπει να τον υποστηρίζει κανένας. Λέω όχι στο παιδί. Ωραία. 50 συνδρομητές έχει, 1000 πρόβολες στο βίντεο. Για πλακία στο Roblox. Όχι, ναι, παίζω Roblox. Ναι, Γιάννη. Και να σχολιάσουμε τον ήρωα, τον Γιαννάκη, τον Αλέτα, τον Γιαννάκη ή Αλεπού. Διάβασε τα μαθήματα σου, ρε αγόρι μου, να δει, να κοιτάξει λίγο το μέλλον σου. Πιάσε τα χασά τώρα. Το YouTube το έχω σαν χόμπι, καταρχάς, ένα. Και έμαθα πως λέγεσαι, επιτέλους. Λέγεσαι Γιάννης Αλεπουδιάρης. Yeah, boy! Τον Johnny the Fox για την ακρίβεια. Σε αυτή την ηλικία τώρα θα κάνεις κανάλι. Ανεβάζεις βιντεάκια. Πάμε να δούμε. Συγγνώμη, Johnny the Fox. Ήτανε πολύ κακό εκ μέρης μου. Πώς μπορώ να επανορθώσω? Τον πολύ... Οι γονείς σου το ξέρουν, καλό παιδί. Οι δικοί σου, άστο, μην τους το πεις καν, άμα το μάθουν θα πάθουν καρδιακό. Και πολύ σύνθετο σχολιασμό που μου έριξε. Και ναι, πριν ξεκινήσω θα ήθελα... Ακόμα γαλατάκι πίνουνε, ρε παιδί. Περιμένετε, να δείτε.
ανακοινώσω ότι στις 5 η ώρα μπορεί να γίνει κανένα live, να ξέρετε, και αυτά στο YouTube, πάντα στο YouTube αυτά. Κατάλαβα, κάνεις τίποτα. Τέλος πάντων, πετάξου, Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ κατάλαβα τι είπα, αλλά εντάξει. Κρύψτε τα μικρά αδέρφια και γενικά βασικά όλοι. Πάλε φαντάρος να είναι ηλικιωθείς αγόρι μου και μετά ασχολήσουμε με κανάλι. Πολύ μεγάλη δόση αυτισμού. Καταρχάς ξεκινάμε με το πολύ ωραίο τίτλο που σου δίνει επίσης πολύ αυτισμό. Πάνε στο καλό. Οι γονείς του το ξέρουνε. Α, και κάποιοι άλλοι μπορείς να βλέπεις στο κανάλι του, βλέπεις αυτό το βίντεο που έχει τα περισσότερα views και καταλαβαίνεις ο τύπος ότι είναι πιο αυτιστικός από αυτιστικό. Δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη, τι λέει. Ακούει άλλος και τι λέει. Δηλαδή τώρα ρε παιδιά. Πείτε μου, έχω ένα άδικο. Δηλαδή τώρα αυτό το παιδάκι πήγε να κάνει και να ανοίξει κανάλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Είδατε λοιπόν πόσο πιο μπροστά είναι αυτή. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλο. Βλέπω. Το αστείο είναι ότι δεν το έδειξε καν όλο λόγω ότι δεν ήθελε να το ακούσει καν. Από τώρα άμα αποκτήσεις φίλε μου ειρωνίες και τέτοια, τι να σε πω, τι μέλλον θα έχεις φίλε μου. Επίσης επειδή το βίντεο θα είναι πολύ μικρό, θα σχολιάσω και τον σχολιασμό που έριξε και σε άλλους δύο. Ναι, σε άλλους δύο και στο τέλος τι είπε. Πάμε, 50χρονος ρίχνει βίντεο 18χρονο. Πάμε να δούμε και αυτόν, τι πάστα είσαι και εσύ ρε φίλε. Μάλιστα, έβαλε γυαλιά σε μένα, έβαλε και το στιξάκο εκεί πέρα. Ο Ζέκμαν. Γεια σου Ζέκμαν. Όταν θα πας να παρουσιαστείς στο Φαντάρος και θα κάνεις να πεις Ζέκμαν. Δεν θα πεις το ονοματεπώνυμό σου, Ζέκμαν θα πεις. Γιατί εσύ όταν πήγες στρατός δηλαδή έλεγες Johnny the Fox εδώ, Johnny the Fox. Έτσι όταν θα πας να πιάσεις δουλειά, θα σε πει ο εργοδότης σου πώς σε λένε, δεν θα πεις το ονοματεπώνυμό σου, θα πεις Ζέκμαν. Έτσι τα γόρι μου, μπράβο, μπράβο Ζέκμαν. 335 εγγεγραμμένους έχει ο Ζέκμαν. Α, δούμε τι λέει αυτό το φρουτάκι. Φρουτάκι, παίζει με καζίνο και δεν το ξέρω. Γεια σου παιδιά. Α, παιχνιδάκι, έλα. Στο σημερινό βίντεο πρόκειται να μιλήσουμε για τον Johnny the Fox. Ναι φίλε μου, ήταν λίγο cringe αυτό που είπες, αλλά συνεχίζουμε. Ιωάννης Κοτσακουκίδης, όπως το λένε. Johnny the Fox, σε αυτό το βίντεο δεν ήθελα να σε θίξω ή να σε βρίσω. Αλλά εντάξει, τώρα για πλάκα έπρεπε να σε λένε Ιωάννη Τσιμπουκίδη. Για πλάκα, μην το σχολιάσει κάτι πλήρως. Έριξε πρόσφατα. Βλέπετε πως παρασύρονται, νομίζουν κάτι κάνουν, ότι είναι κανένα λάθης. Έκανε κανένα λάθης, έκανε παιδάκι 12 χρονών. Η κόμενα σου είναι χασί και εσύ να ζεις. Απλά πήγε να πει κάτι πολύ not family friendly, οπότε ναι, απλά τσίριξα. Είχε αρχίσει ένα... Έχω ανεβάσει 100 τραγούδια, αυτό βρήκε να βάλει. Ξέρετε γιατί, γιατί λέει τη λέξη... Εννοούσες γιατί λέει τη λέξη τσοντήρ, τη μάρκα. Και έχει την εντύπωση ότι είναι δικό μου τραγούδι. Θα μου πεις, θα ανοίγουν κανένα βιβλίο, ακούν κανένα σοβαρή μουσική, δεν ακούν. Πού να ξέρουν ότι είναι του Παύλου Σιδρόπουλου αυτό το τραγούδι, παράδειγμα. Πού να ξέρουν, ρε παιδιά. Για να δούμε τι λέει ο φίλος μας πάλι. Mini beef με τον Στιξάκο, επειδή είχε ανεβάσει ένα βιντεάκι με tier list. Beef. Τι ρε, corn beef που λέγαμε το βοδινό το κρέας, τι εννοεί. Beef. Αν το πει στα ελληνικά, πώς λέγεται αυτή η λέξη και να τη γράψει, δεν ξέρει. Beef ξέρει όμως να το λέει στα αγγλικά. Bro, hey man. Hello nigga. Καταλάβες, καταλάβατε. Εμείς δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη. Και αντί να μιλάνε όλη τη δικιά μας γλώσσα, εμείς μιλάμε τη δικιά τους. Hey bro, hey man, beef, subscribe. Εννοούσες, subscribe. Εντάξει. Α, δούμε, ας συνεχίσουμε με τι λέει ο φίλος μας. Πού εκεί πέρα έδειχνε
έδειχνε πόσο βρίζει ο Στιξάκο στα βίντεο του και είναι κακό και βλάπτο την κοινωνία. Αυτά έχει πει και είπε να πάμε να τον κάνουμε όλη αναφορά που βάσει των community guidelines του YouTube είναι παράνομο. Guideline. Και λέει... Άσε μας ρε φίλε, έμαθες και το guideline να πούμε. Άσε μας ρε. Πάρα δούμε άλλον τώρα. Τι είναι αυτός πάλι. Ο MC Speedster. Όχι ρε Speedster. Πω πω. Είσαι ο και λέγεσαι MC Speedster. MC Speedster. Έτσι θα πεις όταν πάνε να πιάσεις δουλειά του Πασφαντάρος. Τι κόλλημα είσαι με τους φαντάριους. Εσένα παιδί μου σε έλεγαν Johnny the Fox. Για να δούμε, πάμε από την αρχή να δούμε τι λέει αυτός, τι είναι αυτός. Λοιπόν, κλείσ' το κανάλι σου τώρα, κάνε διαγραφή, γιατί δεν θα έχουν καλά ξεπέραματα. Και αμέσως σαν αδερφούλα, το κατέβασες... 7.500 εγγεγραφές ο ίδιος. Και φύγει τώρα και κάνει το ίδιο σε μια κοπέλα, ο ίδιος. 7.500 συνδρομητές έχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Οι συνδρομητές που θα δουν αυτό το βίντεο θα σε συγχαθούν. Ωραία, πόσο μας λυπάμαι σαν έφυγε. Θα σε συγχαθούν. Εδώ είμαστε και έτσι, το είχα πει εγώ πριν από δύο μήνες. Ότι όλοι θα καταλάβουν κάποιος και σου λέω είναι Fox. Ξέρουμε ήδη. Το θέμα είναι, το κοινό σου μήπως ξέρει τι κάνεις εσύ. Ρε φίλε, δείχνεις το βίντεο σου του Bob του Σφουγγαράκη να πούμε και την Barbie. Και θες να γίνεις καναλάρχης, δεν είσαι σοβαρός. Ποιο θες να μοιάσεις ρε φίλε. Ποιον έχεις πρότυπο. Πάντως σίγουρα όχι εσένα. Μας τρελάνεις. Τρελάθουμε ρε. Ρε όλοι θέλουν να γίνουν καναλάρχες, YouTuber ρε. YouTuber ρε, αν δεν πάτε στην οικοδομή να δουλέψετε λίγο. Πάτε σε κανένα χωράφι ρε. Αρπάζω το αλεφάδι και στρώνω τα πλακάκια. Που όλοι θέλετε ρε, YouTuber να γίνετε. Μας τρελάνετε. Για να δούμε τι λέει. Έλατε τώρα, άντε μη με... Λοιπόν, αυτό είναι που ήθελα να θίξω στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, που έλεγα ότι τα... πάμε να τα βρούμε το Στιξάκο. Λοιπόν, κάποιος, πιτσιρίκος ήτανε, μου είχε πει κάτι για το όργανό του, κάτι ότι θα μου το έστελε, κάπου θα το έβαζε τέλος πάντων, και του κάνω μια απάντηση, του λέω, για ψάξε ρε φίλε μου, γιατί έχω χάσει εδώ και 2-3 μέρες το όργανό μου, μήπως είναι κάπου, για ψάξε, ψάξου καλά. Αυτό είναι το μόνο έτσι που είπα, αλλά και αυτό το είπα στα σχόλια, έτσι, εδώ πέρα. Δεν το είπα δημόσια, τώρα το λέω, γιατί πρέπει να απαντήσω πώς θα γίνει. Γιατί το δείχνει και να πάρεις τον τάδε που λέει το τρα. Τι εννοεί, δεν ξέρω, το τραγούδι, δεν ξέρω. Α, ναι, έχει σαν intro ένα τραγούδι που μιλάει αισχρά, βρίζει άσχημα. Κάτσε, καλά ήταν να το δείχναμε και αυτό. Και το λέω και να πάρεις αυτόν που λες το τραγούδι σου, να το πάρεις εσύ. Ναι, αυτό έλεγα. Θα το δείξω σε κάποιο βίντεο. Να το δείξω τώρα. Όχι. Να το δείξω τώρα, μισό λεπτάκι να πάμε ρε παιδιά. Όχι, άστον, πάμε αλλού. Μετά ίσως αν έχω χρόνο. Το νέο κόμμα του Johnny the Fox. Ο CVRO. Γεια σου ρε CVRO. Ο πατέρας σου έτσι σε λέει. CVRO και η μητέρα σου έτσι έλεγα. Ο δάσκαλος πώς σε λέει. CVRO, πες μας το μάθημα. Άντε ρε, βάλτε μια άλλη, βάλτε τα ονόματά σας ρε. Άντε ρε με τα CVRO και τα χαζά σας να πούμε. Κάνετε κανάλι θέλετε να ανοίξετε. Εδώ και τα βάλε και το Πασό και οι λεφτά υπάρχουν. Για να δούμε τι λέει αυτός ο Τραχανούλης. Καλησπέρα σε όλους. Συμπληρώ εδώ. Σόπα ρε, συμπληρώ εδώ. Πριν ξεκινήσει το βίντεο θα σας παρακαλώ να κάνετε follow το... Τι εννοείς, πιο καλό είναι το Johnny the Fox. Σε πολιτική το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν πώς να από την κύκλους τον άλλο ότι έχω πάντα δίκιο. Αυτοί ακούνε εκεί και παίρνουν το ίχνος. Δεν έχω αυτό το λαϊκό τόπο το παράδειγμα. Έτσι, θα πάρω την άλλη, θα μιλήσω όπως να είναι. Εκεί. Εκεί που ο κόσμος ασχολείται με σημαντικά θέματα, εγώ κάθομαι και ασχολούμαι με χαζομάδες. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο για να σας πείσω να ψηφίσετε το νέο κόμμα του πολύ αγαπημένου μου YouTuber Johnny the Fox. Άμα δεν ξέρεις τον Johnny the Fox, δεν ξέρω τι κάνεις με τη ζωή σου. Λάβα δε sticks. Anyways, πάμε να δούμε μαζί γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. 216 εγγεγραμμένο είναι γι' αυτό. Το βίντεο έχει 387 προβολέ. Όπω πολιτικά θα κάνω και με τι εκλογέ. Το ξέρει κάποια. Εδώ έχει καλύψει ένα σου. Ο συμπολιμένο σου ο Τάκα. Κυνηγοί, υπολόγοι. Και του κάνει κάνει. Σκέφτα. Λοιπόν, εδώ είναι η απόδειξη ότι καλά μπουρίζω. Και ότι δεν το εννοώ. Αλλά εντάξει, είναι τόσο έξυπνο αυτό που νομίζει ότι εγώ θα το κάνω. Τι θα κάνει, είπαμε.
Δεν είδε ούτε αυτό καν. Ίσως να μην ξέρει και να διαβάζει. Μπορεί να ξέρει, μπορεί και να μην ξέρει. Ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχουν κόμματα αριστερά, κεντρώα και δεξιά. Ωραία, είναι γνωστό αυτό. Και γράφω εγώ. Για να δείτε πόσο το καλαμπουρίζω εγώ. Έτσι, και άλλοι του πίστευαν. Λένε ναι, θα το κάνει. Κούνια που σα κούναγε, ρε. Τι να πω, εσύ θα πάτε την κοινωνία μπροστά. Ούτε αριστεροί είμαστε, λέω, ούτε δεξιοί. Είμαστε νοτιοδυτικοί με βορειοανατολικές επιρροές. Ούτε από αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αστείευομαι, ρε παιδιά. Αφού δεν είσαι αστείος. Να δούμε κι άλλο από αυτό, να. Κάνω κι εγώ ένα ακόμα. Θα λέγεται Πάμε Γερά. Φίλοι Καναδινιών Ελλάδος. Ο Στέφανος Χίος τουλάχιστον έχει μια ιδεολογία στην οποία βασίζεται. Το ίδιο ισχύει και με τον Τράγκα. Επίσης, τι τρέχει με τον τεξ, νοτιοδυτική με βορειοανατολικές επιρροές, δηλαδή βάσει της πολιτικής πηξίδας. Το κόμμα είναι αναρχοκομμουνιστικό με συντηρητικές επιρροές. Αν δεν μπορείς να τα πεις από μόνο σου, μην τα διαβάζεις, δεν εκτίθεσαι. Μην τα διαβάζεις, με βλέπεις εμένα ποτέ να διαβάζω κείμενο. Ποτέ. Δεν το έχεις, ρε φίλε. Δεν το έχεις. Μην κάνεις κανάλι. Δεν το έχεις. Μετά μου βάζει ένα νεροπίστολο και βαράει κάτι κεφάλια εκεί και λες, τι κάνεις δηλαδή, τι κατάλαβες με αυτό το πράγμα, νομίζω ότι κάνεις κάτι σοβαρό. Άκου, πιο σοβαρό από το δικό σου μπορεί να είναι και μόνο νεροπίστολο δεν είναι, όλα τα άλλα είναι. Το μαμαλάκι, πάμε αλλού ρε, πάμε σ' άλλον. Και τώρα το τελευταίο clips είναι από το τέλος, τι λέει στο τέλος, δεν θα σποιλάρω κάτι. Βασικά ένα πράγμα, είπε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με μας. Άλλη μια φορά, ποτέ δεν ξέρεις. Που παίζετε παιχνίδι και μιλάτε και κάνετε κριτική, κακή κριτική, δεν τα θέλει. Ούτε εγώ δεν τα θέλω, δικαίωμα μου δεν είναι. Όχι! Πώς θα γίνει. Λοιπόν, προσέξτε γονείς τα παιδιά σας, είδατε ότι όλα είναι 10χρονα και 12χρονα. Νομίζουν ότι κάτι κάνουνε, ότι είναι αυτή η μόδα θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια, δεν θα συνεχιστεί, όταν θα φτάσουν και θα πάνε φαντάρι και θα χρειαστεί, θα επιβάλλεται να πάνε να δουλέψουνε, να βγάλουν μεροκάματο, γιατί αυτό το πράγμα που κάνουν δεν θα τους δώσει ποτέ λεφτά, τότε θα μεθυμηθούν αυτά τα παιδάκια. Και εγώ δεν το κάνω τώρα εδώ, δεν τα έχω μαζί τους, δεν το κάνω για δυσφήμιση, το κάνω για να παραδειγματιστούν, για να βάλουν μυαλό. Να ανοίξει το μυαλό τους. Να δουλεύει αλλιώς. Για να μας βάλεις μυαλό, καταρχάς, πρέπει να κάνεις ένα βίντεο όπου να μην μιλάς χωριάτικα. Δηλαδή, δηλαδή να το κάνεις πολύ ειλικρινά και χωριάτικα. No Κορέο, πώς το λένε. Και έτσι μπορεί να βάλουμε έστω και λίγο μυαλό. Αλλά από το να μας λες, να μας κατηγορείς και να μας βρίζεις και να κάνεις βίντεο για όλους εμάς, εντάξει, είναι... δεν μαθαίνουμε έτσι. Αυτό το πράγμα εδώ δεν έχει χάιρι, παιδιά. Μην κοιτάτε, μπορεί να είναι 1000 YouTuber, οι μόνοι που κονομάνε από τους 1000 είναι 100. Εγώ σας το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί βρε, σήκω νόμισης. Μόνο 100 βγάζουν λεφτά. Κανένας άλλος δεν βγάζει λεφτά. Προσέξτε τα πρότυπά σας. Αυτό, δεν λέω τίποτα άλλο. Και δεν ξανασχολούμαι. Όπως είπα, απλά ανέβασα αυτό το βίντεο γιατί μπήκα να διαγράψω ό,τι δικά μου και βρήκα ότι μπήκαν και άλλοι καινούργοι και σχολιάζανε τη διαμάχη τη δικιά μου με το Stix. Γι' αυτό τα δείχνω τώρα. Είναι τελευταία φορά, δεν ξανασχολούμαι. Ό,τι και να ανεβάσετε από εδώ και πέρα. Εδώ είμαστε και θα το δείτε, δεν ξαναασχολούμαι. Αυτά, φιλάκια. Αυτό θα το δούμε.